Και θέλω να επαναλάβω και σήμερα από αυτό το βήμα. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που στο μεσοπρόθεσμο 2015-18 είχαν δεσμευτεί και ψηφίσει για την κλιμακωτή μείωση όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, όλων των συνταξιούχων, για μια ακόμη φορά, 13η στη σειρά από τις αρχές του 2010, εμείς επιμένουμε στη δέσμευσή μας και προσερχόμαστε στην τελική διαπραγμάτευση με την επιμονή μας να μην περικόψουμε τρέχουσες συντάξεις. Δική μας θέση και στόχος είναι να ελαφρύνουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από τα μνημονιακά βάρη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και πιστεύω ότι αυτό, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να το κρύψουν, η κοινωνία το βλέπει. Γι' αυτό και δεν δίνει άλοθη η κοινωνία στα συστημικά, πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα και στην οργανωμένη διαπλοκή που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις κοινωνικές αντιδράσεις για να πετύχουν τον πολυπόθητό τους στόχο, την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης. Διαχωρίζουν τη θέση τους οι πολίτες και αυτοί που αγωνίζονται και διεκδικούν κυρίως από τις μεθοδεύσεις και τις σκοπιμότητες των συστημικών συμφερόντων και των πολιτικών εκφραστών τους. Στον πόλεμο που υφίσταται η κυβέρνησή μας από διατεταγμένα μέσα ενημέρωσης, η μόνη απάντηση δική μας και η μόνη διέξοδος είναι ο καθημερινός και ειλικρινής διάλογος με το λαό. Ακόμα και όταν βρισκόμαστε πολλές φορές μπροστά σε στημένες προβοκάτσιες, η απάντησή μας και η αντίδρασή μας είναι: είμαστε εδώ να συζητήσουμε με όλους, γιατί είμαστε όλοι από την ίδια μεριά του προβλήματος. Είμαστε με την ίδια μεριά με τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια και εξακολουθούν να υποφέρουν. Και είναι ο δημοκρατικός διάλογος και η σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία που έχει αποδείξει ότι μπορεί, κατανοεί, αγωνίζεται και καταφέρνει. Γιατί για μας η μεγάλη ταξική και κοινωνική πλειοψηφία που έκρινε τις μάχες, τις κρίσιμες, στις κάλπες της 25ης του Γενάρη του 2015, της 5ης του Ιούλη και της 20ης Σεπτέμβρη, για μας αυτή η μεγάλη ταξική και κοινωνική πλειοψηφία θα παραμείνει ο πλοηγός των αποφάσεών μας, αλλά και ο κυματοθράφστης στις διαρκείς επιθέσεις της διαπλοκής και των συμφερόντων. Και θέλω σήμερα να το πω για άλλη μια φορά. Είχαν βάλει στόχο να ρίξουν την κυβέρνηση αυτή ως μια μικρή παρένθεση στο δημοψήφισμα του καλοκαιριού. Δεν τα κατάφεραν. Είχανε βάλει στόχο να ρίξουν την κυβέρνηση αυτή είτε μέσα από την ήττα των εκλογών είτε μέσα από τον εξαναγκασμό μας σε σχήματα οικουμενικών κυβερνήσεων στην κάλπη του Σεπτέμβρη. Δεν τα κατάφεραν. Τώρα βάζουν ξανά και επίμονα στόχο εν ώψη της αξιολόγησης να δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής της κυβέρνησης παρά τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της χώρας. Γιατί έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: να γλιτώσουν τις συνέπειες από την εφαρμογή των νόμων, να γλιτώσουν τα δάνειά τους, να συνεχίσουν να κυβερνούν οικονομικά αυτόν τον τόπο. Τους το λέμε λοιπόν μια και καλή: ούτε και τώρα θα τα καταφέρουν. Και το πλήρωμα του χρόνου πλησιάζει. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Ή θα βάλουν το χέρι στην τσέπη να πληρώσουν τις εκκρεμότητές τους, ή θα συνταχθούν με τον νόμο, ή θα εγκαταλείψουν να εξουσιάζουν την εξουσία την οικονομική που τόσα χρόνια είχαν επιβάλει σε αυτόν τον τόπο. Η κυβέρνηση και θα περάσει το κρίσιμο κάβο της αξιολόγησης, κυρίως όμως θα καταφέρει να τον περάσει με την κοινωνία όρθια και όχι διαιρεμένη, με τα αιτήματα των κοινωνικών ομάδων που αγωνιούν και διεκδικούν να καλύπτονται στο μεγάλο ποσοστό τους, και κυρίως θα καταφέρει να περάσει αυτόν τον κρίσιμο κάβο διατηρώντας την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και χτίζοντας μία προοπτική για το επόμενο διάστημα εξόδου από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Αυτή
δεν θα καταφέρουν για τρίτη φορά να υλοποιήσουν τα σχέδια τους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να κλείσω την εισήγησή μου. Δεν μπορώ όμως να μην κάνω μία αναφορά στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή και αναστάτωση. Διότι η κυβέρνηση αυτή, παρά τις δυσκολίες, δεν κρύβει τα CD και τις λίστες των φοροφυγάδων στα συρτάρια, αλλά τα δίνει στη δικαιοσύνη και οι λίστες ελέγχονται και κάποιοι καλούνται να πληρώσουν, διότι η κυβέρνηση αυτή προχωρά το επόμενο διάστημα σε νομοθετικές παρεμβάσεις που θίγει κεκτημένα συμφέροντα. Και βεβαίως αναφέρομαι στο γεγονός ότι παρά τις πιέσεις και τις αντιδράσεις θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες στον διαγωνισμό που θα βάλει μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο του τόπου, που ήταν μία από τις σημαντικές μας δεσμεύσεις το προηγούμενο διάστημα. Θέλω λοιπόν να πω ότι συνεχίζουμε έναν αγώνα κάθε μέρα και κάθε στιγμή μέσα στην κοινωνία, παρά τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις, για να στηρίξουμε τις κοινωνικές δυνάμεις που προσβλέπουν σε μας, γιατί αριστερή διακυβέρνηση χωρίς διαρκή κοινωνική στήριξη και αναφορά δεν υπάρχει. Προχωράμε μπροστά με τις πολιτικές μας αξίες και το ήθος μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε καταφέρει όχι μόνο να ξεφύγουμε από τη δίνη παράλληλων κρίσεων με τη χώρα όρθια και την κοινωνία όρθια, αλλά να βάλουμε και ένα τέλος σε αυτό το κύκλωμα της διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε δημιουργήσει μια μάστιγα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, ήταν και θα παραμείνει η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που πρέπει σε αυτές τις εξελίξεις να παίξει ρόλο καθοριστικό. Κυρίως όμως πρέπει να παίξει ρόλο καθοριστικό στη διαμόρφωση ενός μεγάλου διεθνούς κινήματος στήριξης πολιτικής, ιδεολογικής, αλλά και υλικής απέναντι στους συνανθρώπους μας που σήμερα το έχουν ανάγκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό, οφείλει να πρωτοστατήσει στη δημιουργία ενός μεγάλου, παλαϊκού και διεθνούς, θα έλεγα, κινήματος αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες. Οφείλει να πρωτοστατήσει στην οργάνωση ενός κινήματος που θα συμπεριλαμβάνει τις δυνάμεις τις λαϊκές, ταυτόχρονα όμως και τις διανόησης του πολιτισμού, και να σταθούμε απέναντι στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Και ταυτόχρονα βέβαια να πρωτοστατήσει και στην οργάνωση των λαϊκών και εργατικών αγώνων ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, να πρωτοστατήσει στην προώθηση της καινοτομίας, στην άνθηση της κοινωνικής οικονομίας, στην καταγραφή και τη συμμετοχή των κοινωνικών διαθεσιμοτήτων και των κοινωνικών διεργασιών. Και τέλος, στην επεξεργασία μιας συνολικής στρατηγικής θεώρησης μακράς πνοής για τη νέα συγκυρία, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον Ιούλη και μετά. Γιατί μπορεί από την ίδια τη ζωή να αναγκάζεσαι να αλλάζεις τακτική, αλλά ο στρατηγικός στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος. Δημοκρατία, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, αξίες που σε αυτόν τον τόπο τις εκφράζει πια η μεγάλη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη παράταξη της αριστεράς. Και είμαι βέβαιος ότι μπροστά στο συνέδριό μας θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε τις λεπτομέρειες αυτού του στρατηγικού στόχου
και σε άμεση συνεργασία με τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Αριστεράς για να συμπτύξουμε ένα μέτωπο απέναντι στην επέλαση της ακροδεξιάς, απέναντι στην επέλαση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας για να υπερασπιστούμε αξίες, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι πλούσιοι...